Το ανάδειξέ του έχει τη χαρά να φιλοξενεί τον πρόεδρο κύριο Αντώνιο Βογιατζή του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών, του Ιδρύματος δηλαδή κατά των κόσμων Βούρου Εφταξία. Σωστά τα είπα? Περίπου. Περίπου. Πάμε να δούμε λίγο την ιστορία του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών. Το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών το ίδρυσε ο αείμνηστος Λάμπρος Εφταξίας. Ιδρύθηκε με νόμο. Έχει σημασία αυτό, διότι το φρόντισε να το προστατεύσει πρωτίστως απέναντι στο ελληνικό κράτος. Δεν μπορεί να μας βάλει χέρι. Και του έδωσε στο ίδρυμα και τα επίθετα των γενών από τα οποία προέρχεται ο Εφταξίας. Ποιες είναι οι δραστηριότητες του Ιδρύματος? Η δραστηριότητα είναι μία. Είναι το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών. Έχει ως σκοπό και αντικείμενο αρχικώς την ιστορία, αλλά όχι μόνο την ιστορία, όλη την εξέλιξη της πόλεως των Αθηνών από του πέρατος των Σταυροφοριών, από το 1204 δηλαδή, μέχρι και σήμερα. Πέραν όμως αυτού, έχει και άειλο περιεχόμενο. Έχει την τρέχουσα ζωή της πόλεως, την εκάστοτε τρέχουσα, κάθε στιγμή, κάθε χρόνο, κάθε μέρα που περνάει, τι γίνεται στην Αθήνα. Πώς είναι οι άνθρωποι που ζουν στην Αθήνα, όχι οι Αθηναίοι δημότες, οι πάντες που είναι στην Αθήνα, είτε Έλληνες, είτε Αθηναίοι, είτε Κρητικοί, είτε Μυτιλινοί, είτε Κερκυραίοι, από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας που βρίσκονται εδώ, αλλά και από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Το πώς περνούν οι άνθρωποι αυτοί, τι κάνουν, με τι ασχολούνται, τι τους ενδιαφέρει και επίσης να τους δείξουμε την πόλη μας, την ιστορία της και το είναι της. Mm-hmm. Υπάρχει κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί στο μουσείο? Υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα αρχικώς για τα παιδιά, για τους μαθητές όλων των βαθμίδων της μέσης εκπαίδευσης. Αλλά όπως σας έλεγα και προηγουμένως, κάναμε προετών και εκπαιδευτικά προγράμματα για αλλοδαπούς που βρίσκονται στην Ελλάδα, όπως για Ουκρανούς, Πολωνούς, Ρώσους, και τους δείξαμε και τους δείχνουμε όποτε τα κάνουμε την ιστορία της πόλεως μας, τον πολιτισμό της, την ιστορία από κάθε πλευρά, όχι μόνο τα ιστορικά γεγονότα, αλλά και τον πολιτισμό, την αρχιτεκτονική, την πολεοδομία, τα πάντα που συνθέτουν το όνομα Αθήνα σε κάποιον που όταν ακούσει τη λέξη φέρνει στο νου του. Ωραία. Να πούμε λίγα λόγια για τις συλλογές που φιλοξενείτε εδώ. Ναι. Οι συλλογές είναι χονδρικώς δύο κατηγοριών. Είναι αυτά που είχε συλλέξει ο Λάμπρος Εφταξίας, ο οποίος σε όλη του τη ζωή ήταν συλλέκτης όχι μόνο έργων τέχνης, αλλά ειδικότερα σε ό,τι αφορούσε την Αθήνα, και έχει λαμπρές συλλογές από περιηγητές, αλλά και από καλλιτέχνες, από έπιπλα, τα πάντα. Αλλά και από συλλογές που μας χαρίζουν, κάνουν δωρές στο μουσείο μας, διάφοροι σπουδαίοι δωρητές. Όλοι είναι σπουδαίοι, αλλά μερικοί έχουν δωρήσει πολλά πράγματα. Από αυτά που είχε φτιάξει ήδη ο Εφταξίας, το πιο σημαντικό και πολύ σπουδαίο είναι το πρόπλασμα των Αθηνών του 1842. Το μουσείο μας, τα κτίρια του μουσείου μας είναι δύο, ενωμένα. Τότε ήταν χωριστά. Το πρώτο, το χαμηλότερο, ήταν το πρώτο ανάκτο του Όθωνος και της Αμαλίας. Όταν το 1834 μετέφεραν την πρωτεύουσα από τον Ναύπλιο, την Αθήνα, ψάξαν να βρουν κτίριο για να εγκαταστήσουν και το παλάτι τους και το σπίτι τους. Κάπου έπρεπε να μείνουν. Ήταν, μόλις είχαν τελειώσει, δύο κτίρια εδώ στη σημερινή πλατεία Κλεφμόνος, τότε δεν υπήρχε πλατεία Κλεφμόνος, ήτανε του Βούρου, του Σταματίου Βούρου, το μικρό κτίριο από τα δύο που έχει σήμερα το μουσείο μας, και το διπλανό που δεν υπάρχει δυστυχώς, περιήλθε στο Ταμείο Νομικών, το οποίο το γκρέμισε το 1935,
ενός φίλου του Βούρου που τον έφερε από την Κωνσταντινούπολη, ο οποίος εκεί λέγεται τον Μπερεκέτογλου και όταν ήρθε εδώ το εξελίνησε το όνομά του, το έκανε Αυθονίδης. Αυτά τα δύο κτίσματα νίκιασε τότε το βασιλικό ζεύγος της Ελλάδος, το πρώτο, και το μεν του Αυθονίδη το έκανε σπίτι του, εκεί μένανε το σπιτικό του, τα υπνοδωμάτια του κτλ. Το δε Βούρου που ήταν πιο πολυτελές το έκαναν παλάτι. Και εκεί μείνανε μέχρι του 1842 που φτιάχτηκαν τα νέα ανάκτορα, η σημερινή Βουλή, και μετεκόμισαν ακριβώς στο 1843. Γι' αυτό λοιπόν ο Ευταξίας επέλεξε το 1842 ως κρίσιμο σημαδιακό έτος. Παρήγγειλε στον αείμνηστο Γιάννη Τραβλό, εξαιρετικό καθηγητή της αρχιτεκτονικής στο Πολυτεχνείο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και του έφτιαξε το πρόβλεσμα των Αθηνών του 1842, το οποίο είναι καταπληκτικό σε ακρίβεια. Αν μεγαλώσετε τα σπιτάκια, τα κτίρια, βλέπετε και το σοβά πώς ήταν. Εκεί κάναμε με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ προετών, ολοκληρώθη πριν 2-3 χρόνια, ένα θαυμάσιο ψηφιακό έργο που λέγεται περιήγηση στην Αθήνα του 1800, ψηφιακή περιήγηση στην Αθήνα του 1842. Τι είναι αυτό? Ο χρήστης έχει την εικόνα, την αίσθηση ότι περπατάει στην Αθήνα του 1842 και επί του παρόμοντος σε επιλεγμένα σημεία, όταν ολοκληρωθεί θα είναι οπουδήποτε, βλέπει πώς ήταν τότε η Αθήνα στο συγκεκριμένο σημείο, πώς ήταν ενδιάμεσα και πώς είναι σήμερα, όχι πώς ήταν τότε και σήμερα και όλο το ενδιάμεσο. Αυτό επί του παρόντος είναι σε επιλεγμένα 35 σημεία, περισσότερα μέσω διαδικτύου, που μπορεί κανένας να δει και να συγκρίνει την Αθήνα του τότε με του σήμερα. Να δούμε μόνο πότε μπορεί να έρθει κάποιος να επισκεφθεί το Ίδρυμα, ποιες ώρες είναι ανοιχτό και ποιες μέρες. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα πλην Τρίτης. Mm-hmm. Τις μεν καθημερινές από 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα και αργίες από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα. Mm-hmm. Έχουμε και κάποιο πολιτήριο, νομίζω, έτσι δεν είναι? Έχουμε πολιτήριο το οποίο επί του παρόντος έχει θαυμάσεις εκδόσεις για την Αθήνα και για την Ελλάδα και τον πολιτισμό της. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Να είστε καλά και καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστούμε.